Τώρα, πάμε να δούμε ένα βίντεο, παιδιά. Πάμε να δούμε ένα βίντεο. Θα δούμε το βίντεο που έγινε διάρρηξη σε ένα κατάστημα. Η διάρρηξη είναι επί της λεωφόρου Κηφισίας. Σωστά. Και για να δούμε το βίντεο. Πολύ γρήγορα. Ορίστε. Εδώ είναι το βίντεο, το οποίο ανοίγουν τις πόρτες. Είναι κατάστημα με κινητά. Επισκευής κινητών, Θεοδόση. Είναι κατάστημα πώλησης κινητών και επισκευής. Εδώ να σημειώσουμε κάτι. Δύο έχουν άτομα μπαίνουν μέσα. Δύο άτομα. Έχουν σπάσει, παιδιά, το τζάμι. Ναι. Και όπως τους είδατε, είναι απάνω στα σπασμένα για να μπουν μέσα. Ναι. Μέσα σε λίγα λεπτά θα αδειάσουν όλες τις προθήκες με τα κινητά που βλέπουμε. Πήρανε πολύ εξελιγμένα κινητά. Κρατάει ο ένας και ένα τελάρο για να τα βάζουν μέσα. Οργανωμένοι άνθρωποι. Τώρα, να πάμε ένα βήμα παραπέρα το ρεπορτάζ για να πούμε το εξής. Επειδή μπορεί να σας τύχει. Εκεί που κάθεστε να πίνετε καφέ ή έξω από το σούπερ μάρκετ να σας πλησιάσουν, έχω ένα καλό κινητό σε φτηνή τιμή. Μην το πάρετε, διότι τους αποκλειστικούς αριθμούς της συσκευής δηλαδή ήδη είναι στα χέρια της αστυνομίας. Υπάρχει γεωεντοπισμός, οπότε είναι δυνατόν να κατηγορηθούν. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι αυτό είναι σε πολύ κεντρικό σημείο. Έχουμε τον κύριο Κώστα Χαροκόπο μαζί μας. Πολύ γνωστό είναι στο κατάστημα. Ψυχικό επί της Κηφισίας, γνωστό κατάστημα. Και σε ένα σημείο που η Κηφισίας έχει κίνηση όλο το 24ωρο. Γεια σας, κύριε Χαροκόπε. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, καταρχά. Ναι, πείτε μας. Είμαστε στο σημείο μεταξύ Κατεχάκη και Πάρου. Mm-hmm. Στον παράδρομο της Κηφισίας είναι πάρα πολύ κεντρικό. Απέναντι μας έχουμε πρεσβεία. Στο κομμάτι ακριβώς στη γέφυρα, που φαντάζομαι γνωρίζετε, της Κατεχάκη. Mm-hmm. Βέβαια, το συμβάν έγινε 2 και 5 το πρωί. Είχε ο συναγερμός απευθείας, ειδοποιήθηκε η αστυνομία, ειδοποιήθηκε η security. Όλα αυτά, η αστυνομία ήταν εδώ περίπου σε 15 λεπτά. Τι πήραν, κύριε Χαροκόπε, τι πήραν? Πήρανε περίπου στις 70 συσκευές κινητών και τάμπλετ. 70. Μάλιστα. Τι λέτε. Σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Χτύπησε κάποιο συναγερμός, είχατε κάποιο άλλο σύστημα? Ναι. Όπως σας είπα, χτύπησε ο συναγερμός. Ναι. Ειδοποιήθηκε η αστυνομία. Η αστυνομία ήρθε πολύ γρήγορα. Αλλά η όλη διαδικασία από την ώρα που πάρκαραν το αυτοκίνητο μπροστά στην είσοδο του καταστήματος, ώστε να κρύβουν τους εαυτούς τους. Δηλαδή, κάποιος που πέναγε εκείνη την ώρα από την Κηφισίας, άκουγε το συναγερμό, έβλεπε ένα αυτοκίνητο παρκαρισμένο μπροστά, παράλληλα με το δρόμο. Δεν έβλεπε όμως τι γίνεται πίσω από το αυτοκίνητο, γιατί οι άνθρωποι ήταν σκυμμένοι και κάναν τη δουλειά στο ρολό. Οπότε δεν μπορούσε κάποιος να τους δει. Οπότε υπέψε κάποιος ότι δεν γίνεται τίποτα, κάποιος είχε αφήσει ένα αυτοκίνητο εκεί. Είναι ασφαλισμένα τα προϊόντα τώρα, γιατί είναι πολύ μεγάλη ζημιά, φαντάζομαι, έτσι. Είναι ασφαλισμένα τα προϊόντα, μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Χαροκόπε, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά κι εσείς. Από την περιγραφή καταλαβαίνουμε ότι έχουμε να κάνουμε με επαγγελματίες του είδους.